Για το μοσχαράκι μπουργκινιών χρειαζόμαστε 1,5 κιλό μοσχάρι, 150 γραμμάρια πανσέτα καπνιστή, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 καρότο, 1 κρεμμύδι, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 1 κουταλιά της σούπας αλεύρι, 500 γραμμάρια κόκκινο κρασί, 600 γραμμάρια ζωμό βοδινού, 1 κουταλιά της σούπας κρέμα βαλσαμικού σίκο, 1 σκελίδα σκόρδο, 2 κλαδάκια θυμάρι, 2 δαφνόφυλλα, 2 κουταλιές της σούπας μαϊντανό, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, αλάτι και φρισκοτριμμένο πιπέρι. Για τα κρεμμυδάκια χρειαζόμαστε 350 γραμμάρια κρεμμυδάκια κοκάρια, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, μισό φλιτζάνι ζωμό, αλάτι, φρισκοτριμμένο πιπέρι και λίγο φρέσκο θυμάρι. Για τα μανιτάρια χρειαζόμαστε 300 γραμμάρια ασπρομανίταρα μικρά, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 1 σκελίδα σκόρδο, αλάτι και φρισκοτριμμένο πιπέρι. Είναι πραγματικά μια χειμωνιάτικη, εκπληκτική γαλλική συνταγή. Τη συνταγή μου την έδωσε ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Καταλακινός, γιατί τη φτιάχνει στη Νότιο Γαλλία ακριβώς όπως την κάνουν οι ντόπιοι. Αυτό που θέλω για να ξεκινήσω τη συνταγή μου είναι ή μια κατσαρόλα με καπάκι που να μπαίνει στο φούρνο, που πρέπει να έχει και χοντρή βάση, ή μια γάστρα που μπαίνει και στο μάτι της κουζίνας και τελειώνει στο φούρνο το φαγητό. Εγώ θα βάλω τη γάστρα μου, που τη χρησιμοποιώ και σαν κατσαρόλα και σαν γάστρα. Ξεκινάω από τον γκάζι και τελειώνω στο φούρνο. Έχω πάρει το μοσχάρι, το έχω κόψει σε μικρά κομμάτια, το έχω στεγνώσει πολύ καλά σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας, να μην έχει καθόλου υγρασία, και το έχω αφήσει για λίγη ώρα εδώ. Θα ξεκινήσω με την πανσέτα, καπνιστή πανσέτα ή μπέικον, ό,τι θέλετε, με ελάχιστο μια σταγόνα λαδιού, γιατί είναι αντικολλητική η γάστρα μου, με τόσο λίγο θα δουλέψω. Ρίχνω μέσα την καπνιστή πανσέτα και την αφήνω να ροδίσει. Είναι παραδοσιακή συνταγή από τη Βουργουνδία που φτιάχνεται με ωραίο κόκκινο κρασί. Τα ρόδισα ωραία και τα κρατάω για αργότερα. Θέλω το κρέας και λίγο λαδάκι στη φωτιά. Πάμε να ροδίσουμε το μοσχάρι από όλες τις πλευρές. Μόλις ροδίσουν καλά, χαμηλώνω τώρα λίγο τη φωτιά μου, τα βγάζω σε ένα πιάτο και τα κρατάω σκεπασμένα ή τα βάζω μέσα στο φούρνο το σβηστό για να τα προστατεύω από τον αέρα και να τα διατηρώ ζεστά. Θα χρειαστώ και ό,τι ζουμάκι αφήσει το κρέας μου στο πιάτο, αλλά και όλα αυτά τα θεϊκά υγρά του κρέατος που έχουν μείνει στη βάση της κατσαρόλας και αρχίζουν και σκουραίνουν. Είναι η χυμή του μοσχαριού που ψήνονται. Θα ρίξω μέσα τα κρεμμύδια μου, κρεμμύδια κομμένα σε φέτες. Θέλω καρότο κομμένο σε φέτες. Θέλω μία ή δύο σκελίδες σκόρδο, μία θα βάλουμε σπασμένη, δαφνόφυλλο και θυμάρι. Και αφήνω τα κρεμμύδια μου με όλα τα υλικά για περίπου 3 με 4 λεπτά. Όλα αυτά τα υλικά θα εκχυλιστούν μες στη σάλτσα, θα δώσουν όλα τους τα αρώματα και όλη τους τη γεύση και στο τέλος θα τα αφαιρέσουμε. Δεν είναι τυχαία ένα από τα νούμερο ένα γαλλικά πιάτα στον κόσμο. Θέλω μία γεμάτη κουταλιά της σούπας πελτέ, μέσα να την τρίψω και αυτήν στη βάση της κατσαρόλας με τα υλικά, και κρέμα βαλσαμικού με σίκο, να δώσω μια νότα γλύκας και οξύτητας μαζί. Είναι εμπλουτισμένη με εκχύλισμα σίκου και έχει ιδιαίτερο άρωμα. Ανακατεύω πολύ καλά τον πελτέ μου μέσα μαζί με την κρέμα βαλσαμικού, έτσι να ψηθεί ωραία, να βγάλει όλα τα αρώματα της ντομάτας και του καλοκαιριού μέσα στο φαγητό μου. Και έτσι όπως είναι ζεστά τα υλικά μου μες στη γάστρα, πασπαλίζω με μια γεμάτη κουταλιά της σούπας αλεύρι. Και έτσι όπως θα το βλέπετε τώρα, θα πεις τι μας κάνει τώρα η Αργυρό, τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπω. Αυτό το πράγμα που βλέπεις θα κάνει ένα φαγάκι του ονείρου. Και πάμε να σβήσουμε με κόκκινο κρασί. Αφήνω λίγο έτσι να πάρει μια γερή βράση για ένα λεπτό. Είμαστε έτοιμοι για να ξαναβάλω μέσα στη σάλτσα με το κρασί τα κομμάτια του κρέατος και την πανσέτα. Κοιτάξτε πόσο υγρό έχει βγάλει, γιατί το κρέας μου είναι ομό ακόμη. Αλλά όλα αυτά τα υγρά τα θέλω μέσα στην κατσαρόλα μου. Και θα ρίξω μέσα το ζωμό κρέατος μέχρι να σκεπάσω το φαγητό. Θέλω να είναι καλυμμένο το κρέας μου.
πάμε για λίγο πιπέρι και για λίγο αλάτι. Λίγο τώρα στην αρχή και θα το τσεκάρουμε στο τέλος. Μέχρι να πάρει μια βράση των μπουρντινιών, προθερμαίνω το φούρνο μου. Έσβησα τη φωτιά μου. Θέλω να μου σκεπάσετε το φαγητό, να ακουμπήσει το αντικολλητικό επάνω στην επιφάνεια του φαγητού, εδώ που βρέχεται. Σκεπάζω με βαρύ καπάκι και να σφραγίζει καλά και πάω για φούρνο. Α, ξέχασα, τι ξέχασα. Θέλω οπωσδήποτε μέσα δύο κλονάρια μαϊντανού, γιατί και αυτό το τόσο λίγο θα δώσει το τέλειο άρωμα. Εδώ, από κάτω. Ουπς. Τώρα είμαστε έτοιμοι για φούρνο. Στους 160, ξεχάστε το εκεί για 2,5 ώρες. Έχει μοσχοβολήσει το σύμπαν. Αξίζει τον κόπο να περιμένεις και 2 και 3 ώρες. Είναι εκπληκτικό φαγητό αυτό, παιδιά. Μυρωδιά του δεν υπάρχει απλά. Πάμε λοιπόν τώρα να βγάλουμε από μέσα το κρέας. Σκεπάζω με μεμβράνη και το διατηρώ ζεστό για λίγα λεπτά στην άκρη. Και πάμε τώρα να τελειώσουμε τη σάλτσα μας. Θέλω να σουρώσετε τη σάλτσα και να πάρετε όλο το υγρό που έχει μέσα. Μία σάλτσα όνειρο. Κάθε σταγόνα από αυτό το υγρό είναι πολύτιμη. Θέλω να πιέσετε πάρα πολύ καλά. Όσο πιέζω, κοιτάξτε τι βγάζει. Λιώνω σχεδόν τα λαχανικά. Δεν τα χρειάζομαι άλλο. Την έκαναν τη δουλειά τους. Το μόνο που χρειάζομαι είναι να βάλω τη σάλτσα μου στο κατσαρολάκι. Να βάλω τη φωτιά μου και να την αφήσω να κοχλάσει για 2 λεπτά μέχρι να κάνει χοντρή φουσκάλα και να γίνει σαν αραιό μέλι. Και τώρα είναι η ώρα που θα δοκιμάσω. Ελάχιστο αλατάκι θέλω. Την αφήνω να κοχλάσει για 1 με 2 λεπτά. Θα ξαναβάλω μέσα το κρέας μου και τελειώνουμε τη συνταγή μας με μανιτάρια σωτέ που τα έχουμε δείξει πολλές φορές. Μικρά μανιταράκια κουμπιά ή αν είναι μεγαλύτερα τα κόβουμε στη μέση. Τα σοτάρω με λίγο λαδάκι, με λίγο σκόρδο, αλάτι, πιπέρι και τα αφήνω στην άκρη. Και τα κρεμμυδάκια μου τα έχω καθαρίσει, τα έβαλα στην κατσαρόλα μου με λίγο λαδάκι, με λίγο βούτυρο, με λίγο θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. Τα ρόδισα ωραία και μετά έβαλα μέσα και λίγο ζωμό και τα άφησα να βράσουν μέχρι να μαλακώσουν. Και όταν η σάλτσα μου έτσι πήξει ωραία και αρχίζει και φουσκώνει, δείγμα ότι έχει δέσει πολύ καλά, ξαναβάζω μέσα το κρέας μου, τα μανιτάρια μου, βάζω μέσα και τα κρεμμυδάκια, 2 λεπτά σε σιγανή φωτιά. Τελειώνω τη συνταγή μου με λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό και λίγο βουτυράκι. Δείτε σάλτσα. Αφήστε το να σταθεί 10 λεπτά και μετά σερβίρετε. Όλα τα λεφτά σε αυτό το φαγητό είναι αυτή η μελωμένη, απίθανη σάλτσα. Και λίγο μαϊντανό από πάνω. Και την επόμενη φορά που έχετε τραπέζι στο σπίτι, αξίζει τον κόπο. Πραγματικά αξίζει να φτιάξετε αυτό το φαγητό. Είναι το κάτι άλλο.